Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην φιλόξενη τηλεοπτική συχνότητα της Πέλλας Τηλεόρασης στο ξεκίνημα των εκλογών, των περιφερειακών εκλογών της εκπομπής για τις περιφερειακές εκλογές. Η Πέλλα Τηλεόραση άλλωστε δεν θα μπορούσε να λείψει από τις εξελίξεις και από αυτές τις εκλογικές διαδικασίες, είτε είναι στον τομέα των περιφερειακών εκλογών, είτε είναι στον τομέα των δημοτικών εκλογών. Θα προσπαθήσουμε μέσα από την εκπομπή αυτή να σας δώσουμε, αν θέλετε, τις απόψεις όλων των συνδυασμών οι οποίοι θα κατέλθουν στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και έχουν να κάνουν με τις περιφερειακές εκλογές. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στο στούντιό μας την κυρία Ράνια Αντωνίου, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό του Απόστολου Τζιτζικώστα Αλληλεγγύη. Κυρία Αντωνίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να καλησπέρισω και τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν. Κυρία Αντωνίου, επειδή ο κόσμος μπορεί να μην σας γνωρίζει, θα θέλαμε έτσι λίγο να μας περιγράψετε. Καταρχήν δεν ξέρω αν μπορούμε, Ράνια, να μιλάμε στον ενικό. Βεβαίως, εννοείται. Ωραία. Θα ήθελα λίγο έτσι να μας πεις ένα βιογραφικό. Ποια είναι η Ράνια η Αντωνίου, αν θέλεις από πού κατάγεται, αν θέλεις με πού δουλεύει, πού εργάζεται. Να μας πεις δύο λόγια για τον εαυτό σου. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Κατάγομαι από τα Εσόβαλτα Πέλλας και ζω εκεί. Ο πατέρας μου είναι ο Αστέριος Αντωνίου, νυν αντιπρόεδρος της ΕΠΟ και η μητέρα μου οδοντίατρος στο επάγγελμα η Αθηνά Αντωνίου. Έχω και δύο κόρες μικρές. Σπούδασα αρχιτέκτον μηχανικός και έχω το γραφείο μου στα Γεντσά. Παράλληλα δραστηριοποιούμε επιχειρηματικά και στον χώρο των γυμναστήριων και έχω περάσει από πάρα πολλά επαγγέλματα σχετικά με το πολυτεχνείο που τελείωσα. Δούλεψα και σαν εκτιμήτρια κινήτων και συνεχίζω να δραστηριοποιούμε στον τόπο μας γύρω από το επάγγελμα και τις επιχειρήσεις. Αυτό που λένε όλοι και κυρίως οι επικοινωνιολόγοι είναι ότι ρωτάνε τους κάθε υποψηφίους πριν πάνε να θέσουν υποψηφιότητα, σου λένε ποια είναι η αφορμή, ποιο είναι το κίνητρο που αποφάσισες να ασχοληθείς με τις εκλογές εδώ της 8ης Οκτωβρίου και συγκεκριμένα με τις περιφερειακές εκλογές και με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, το συνδυασμό του Απόστολου Τζιτζικώστα. Θεωρώ ότι ζούμε σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις και σκέφτομαι ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, είτε να μένουμε αμέτωχοι θεατές, είτε να συμμετέχουμε, να βγούμε μπροστά και να αγωνιστούμε για καλύτερες μέρες. Εγώ επέλεξα να βγω μπροστά και να βοηθήσω τον τόπο μου και κάθε πρωί που κοιτάζω τα παιδιά μου θεωρώ ότι ξέρω ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Πες μας λίγο, επειδή βλέπω ότι η δραστηριότητά σου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αρκετά μεγάλη έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα, βέβαια καταφέρεις να συνδυάσεις λίγο και η οικογένεια, θα έλεγα εγώ, και ο αγώνας για την προεκλογική έτσι περιοδία και με δεδομένο ότι ο νομός μας είναι ένας αρκετά μεγάλος νομός, αν ξεκινήσουμε από την Αριδαία και φτάσουμε μέχρι και τα Άθυρα, τα καταφέρνεις όλα αυτά, γιατί μας έχεις πει ένα βιογραφικό το οποίο έχεις μια εργασία η οποία σίγουρα θα είναι απαιτητική. Πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά? Το ΠΑΝ θεωρώ ότι είναι ο σωστός προγραμματισμός. Είμαι μια εργαζόμενη μητέρα. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό από ό,τι έκανα πριν. Είμαι μονίμως σε κίνηση. Δηλαδή δουλειά, τα παιδιά μου, δραστηριότητες. Θεωρώ ότι αν υπάρχει ισχυρή θέληση ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και έχουμε δει πάρα πολλές γυναίκες πλέον να είναι πολύ δυναμικές και να μπορούν να ανταποκριθούν σε πάρα πολλούς τομείς πέραν του επαγγελματικού, οικογένειας, στην καθημερινότητα. Ράνια, έρχεσαι, όπως είπα και πριν, σε επαφή με αρκετούς κατοίκους. Είτε αν θέλεις από τον ορεινό όγκο της Έδεσας και της Αλμοπίας, είτε αν θέλεις και αν πάμε έτσι λίγο στον κάμπο, στη Σκίδρα και στην Πέλλα. Ο κόσμος έχει ενδιαφέρον για τις εκλογές? Έχεις δει να υπάρχει ενδιαφέρον για τις εκλογές? Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι είδα ένα ερώτημα του Απόστολου Τζιτζικώστα σε ένα από τα βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έλεγε, που το ρωτούσαν τι δουλειά κάνει η περιφέρεια. Έχει ενδιαφέρον όμως ο κόσμος για τις εκλογές ή είναι άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν? Τι έχεις εισπράξει εσύ έτσι από τον κόσμο? Θεωρώ ότι επειδή τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν,
Το ενδιαφέρον είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί ο κόσμος θέλει να δει νέα πρόσωπα, οι πολίτες ψάχνουν να βρουν λύσεις και θέλουν να δουν και δράση. Η γνώση είναι δύναμη, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε το γνωστό απόφθεγμα, αλλά εγώ θα συμπληρώσω ότι η γνώση χωρίς τη δράση δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Άρα οι πολίτες από εμάς περιμένουν να δουν δράση. Και η γενιά μας ειδικά χρειάζεται να μπει στη δράση, να θέτει στόχους και να τους πετυχαίνει. Οπότε το ενδιαφέρον για τις εκλογές θεωρώ ότι έχει αυξηθεί, γιατί ο κόσμος περιμένει να δει έργο. Μάλιστα. Πες μου λίγο έτσι, αφού γράστηκε σε αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας, τι θεωρείς ότι είναι το πιο σημαντικό, τι πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να διορθωθεί και τι σου λένε βέβαια καταρχήν και οι ίδιοι οι κάτοικοι για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και πώς τα έχουν ιεραρχήσει και αυτοί? Από ό,τι γνωρίζουμε όλοι μας, ο νομός μας έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και ακούω καθημερινά τα προβλήματα του κόσμου. Ο στόχος μας είναι να εστιάσουμε, να αναδείξουμε την ιστορία μας, τον τουρισμό μας, τις φυσικές ομορφιές μας, την παραγωγικότητα. Έχουν γίνει πολλά έργα μέχρι στιγμής από τον Απόστολο Τζιτζικώστα και όλη την ομάδα, τους ανθρώπους που έχει δίπλα του. Είμαστε εδώ για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα και πολύ σημαντικά για τον νομό μας είναι η παράκαμψη Χαλκιδόνας, δηλαδή να βοηθήσουμε να ολοκληρωθούν τα έργα στο οδικό δίκτυο. Η παράκαμψη της Χαλκιδόνας και των Γενιτσών βέβαια, που πρέπει να πούμε ότι θα γίνει μέσω του προγράμματος ΣΔΙΤ και το οποίο μάλιστα, από ό,τι αν θυμάμαι και καλά κιόλας, είναι ήδη για να έχουν υποβληθεί και οι προτάσεις και θα πάει για αξιολόγηση. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, έτσι δεν είναι? Έτσι, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι σημαντικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό, όπως και η σύνδεση με την Ημαθία, γιατί είναι... Ο κάθετος άξονας, δηλαδή, ο οποίος θα μας βγάλει στην Εγνατία, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, γιατί χρειάζεται να πηγαίνουμε με ασφάλεια, είναι το νούμερο ένα, η ανθρώπινη ζωή είναι ό,τι πιο σημαντικό. Πρώτη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι αυτό, για να πηγαίνουμε με ασφάλεια στους δρόμους και προς Θεσσαλονίκη και προς την Ημαθία, αλλά και εντός του νομού να κινούμαστε με ασφάλεια. Όπως επίσης βέβαια πρέπει να πούμε ότι και ο τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την Πέλλα, γιατί ο Ορεινός Όγκος αλλά και οι υπόλοιποι και εμείς εδώ στην Πέλλα με το νέο αρχαιολογικό μουσείο το οποίο έχουμε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θεωρείς λοιπόν ότι και ο τουρισμός θα μπορέσει να παίξει τον δικό του ρόλο στην ανάπτυξη εδώ της περιφερειακής ενότητας Πέλλας? Έχουμε πάρα πολλούς θησαυρούς στο νομό μας, όπως το χιονοδρομικό κέντρο, ο Λουδίας, το μουσείο, το Λουτράκι, οι φυσικές ομορφιές. Ο Λουδίας έχουμε εδώ για τον αθλητικό βέβαια τουρισμό, πρέπει να το πούμε. Και τον αθλητικό βεβαίως, και εγώ έκανα και κοπηλασία, έχω περάσει και από εκεί, τα ξέρω από πρώτο χέρι. Οφείλουμε και πρέπει να είναι στις προτεραιότητές μας να αναδείξουμε τον τουρισμό στο νομό μας, γιατί είναι κάτι που θα μας βοηθήσει να αναπτυχθεί ο νομός μας, να έχει περισσότερο κόσμο, σκεψιμότητα και να εκμεταλλευτούμε τις φυσικές ομορφιές μας, ώστε να αναπτυχθεί ο τόπος μας. Τώρα σου κάνω λίγο μια προσωπική ερώτηση, θα έλεγα κι εγώ. Ο Στέλιος Αντωνίου είναι πολύ καλός φίλος. Στην προσπάθειά σου αυτή, και όταν του είπες το εγχείρημα ότι θα κατέβεις στις εκλογές, ήταν θετικός, ήταν αρνητικός, επειδή και αυτός ασχολήθηκε με την πολιτική αρκετά χρόνια, σε απέτρεψε, σε προέτρεψε, πώς είναι ακριβώς? Ο πατέρας μου ασχολείται πάνω από 40 χρόνια με τα κοινά, παράλληλα και με το ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχε τέτοια συζήτηση. Ήταν κάτι που κύλησε φυσικά, σαν αυτονόητο. Έχω γαλουχηθεί με όλα αυτά που έχω ζήσει δίπλα στον πατέρα μου, την προσφορά του στα κοινά. Οπότε μου βγήκε πάρα πολύ φυσικά και τον έχω ως πρότυπο και φυσικά είναι δίπλα μου και σε αυτή μου την προσπάθεια. Ξαφνιάστηκες όταν σου έγινε η πρόταση από το συνδυασμό του Απόστολου Τζιτζικώστα? Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το περίμενες ή ήταν κάτι κεραυνός ενεθρία που θα λέγαμε? Δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. Απλά ήταν μεγάλη μου τιμή που δέχτηκα την πρόταση. Δεν εξεπλάγην. Απλά δεν το περίμενα τη συγκεκριμένη στιγμή σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Μάλιστα. Αν
Ο λαός της Πέλλας τελικά επιλέξει ότι θέλει για περιφερειακή σύμβουλο την Ράνια την Αντωνίου και να μπορέσει να τον εκπροσωπήσει είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είτε όπου αλλού κληθεί και ζητήσει, δηλαδή να, ο λαός της Πέλλας να τον υπερασπιστεί, να του πει την άποψή του, να μεταφέρει τα όποια προβλήματα έχει. Η Ράνια Αντωνίου με τι θα έλεγε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί, σε ποιον τομέα δηλαδή, θα ήταν η κοινωνική πρόνοια, θα ήταν για παράδειγμα, θα έλεγα εγώ, μεταφορές επικοινωνίες, θα ήταν κάποια στην ανάπτυξη, στον τομέα της ανάπτυξης. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το ατού σου και ποιο πιστεύεις ότι είναι το δυνατό σου σημείο? Θεωρώ ότι μπορεί ο Απόστολος δικός σας να κρίνει πού θα του είμαι χρήσιμη, θα ξέρει καλύτερα. Η κοινωνική πρόνοια είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω, αλλά είμαι διαθέσιμη με τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου σε πάρα πολλούς τομείς με τους οποίους έχω ασχοληθεί και το αφήνω στην ευχέρεια όπου του Περιφερειάρχη μας, όπου φανώ χρήσιμη, να θα είμαι διαθέσιμη για να με χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει την προσφορά μου. Έχεις πραγματοποιήσει κάποιες επισκέψεις έτσι σε παραγωγικούς φορείς, αλλά και φορείς γενικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας? Δεν έχω παρακολουθήσει το πρόγραμμά σου. Αν έχεις επισκεφτεί τέτοια μέρη και αν τέτοιους φορείς και αν αυτοί οι φορείς σου είπανε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία κάποια παράπονα ενδεχομένως, τα οποία μπορούν να έχουν ή κάποιες προτάσεις τέλος πάντων, να σου κατατέθηκαν κάποιες προτάσεις επίσημα? Είμαι σε καθημερινή επαφή με κόσμο, πολίτες, με φορείς. Ακούω πάρα πολλά θέματα και θετικά και παράπονα. Τα καταγράφω καθημερινά και περιμένω, αν εκλεγώ, να είμαι έτοιμη να μπορέσω να ένα-ένα να τα δούμε αναλυτικά. Πολύ ωραία. Τώρα βέβαια θα έλεγα και εγώ ότι ο ρόλος της γυναίκας κυρίως στις εκλογές, θα λέγαμε ότι και με αυτόν τον νόμο πλέον, ο οποίος έλεγε των περίφημων ποσοστώσεων, θα λέγαμε και εγώ, είναι λίγο κάπως, αποτρέπει θα έλεγα εγώ και τις γυναίκες, δεν είναι μια αρένα θα έλεγα εγώ οι περιφερειακές εκλογές, στις οποίες πολλές γυναίκες αποφασίζουν να συμμετάσχουν. Θα έδινες κάποιο μήνυμα, θα έλεγα και εγώ, και για συμμετοχή των γυναικών βέβαια στις μελλοντικές διεργασίες, αλλά και από τον γυναικείο πληθυσμό να στηρίξει, ξέρω εγώ, τις γυναίκες, όχι μόνο οι άνδρες? Είναι γεγονός ότι για τις γυναίκες ο στίβος αυτός, η αρένα αυτή είναι πολύ πιο δύσκολη, πιο προκλητική. Εδώ και χρόνια βλέπουμε ότι πρωταγωνιστούν κυρίως άντρες στην ανασχόληση με τα κοινά. Όμως γνωρίζουμε τις αρετές και τις δυνάμεις που έχει το γυναικείο φύλο και θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Χρειάζεται να στηρίξουμε τις γυναίκες γιατί έχουν πάρα πολλές δυνάμεις και δυνατότητες να βοηθήσουν το τόπο μας. Εργάζονται πλέον, είναι μητέρες, είναι πολύ δυναμικές. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να στηριχθούν, έχουν μεγάλες ικανότητες, εξίσου με τους άντρες, αυτό είναι γνωστό, δεν περιμένατε να το ακούσετε από μένα, το βλέπετε γύρω σας. Οπότε χρειάζεται να τις στηρίξουμε λίγο παραπάνω για να πάει ακόμα πιο μπροστά ο τόπος μας. Αν θα φτιάχναμε ένα ταξίδι στο χρόνο, αλλά πηγαίναμε στο μέλλον, αν θα τελειώσουμε αυτή τη θητεία με εκλεγμένη εσάς ως Περιφερειακή Σύμβουλος, τι θα θέλατε να έχει, Ράνια, τι θα ήθελες να έχει πάρει ο κόσμος από σένα στο τέλος της θητείας σου? Τι θα ήθελες να θυμούνται από τη Ράνια την Αντωνίου στο τέλος της θητείας της? Θα ήθελα να θυμούνται ότι ήμουνα κοντά τους σε όλα τους τα προβλήματα, ότι βοήθησα, ότι πρόσφερα έργο με όλες μου τις δυνάμεις, να φανεί το έργο, να γίνουν πράγματα, όχι μόνο λόγια, να δούμε πράξεις. Περιμένω να έχω τα εφόδια από την περιφέρεια για να μπορέσω να το κάνω αυτό και αν είναι ευχαριστημένοι να συνεχίσουμε μαζί για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Ο Απόστολος λοιπόν της Κώστας ξεκίνησε με ένα μήνυμα, ένα σύνθημα, το σύνθημα εμπιστοσύνη. Τι μήνυμα θα περνούσες έτσι στους πολίτες της Πέλλας, ένα μήνυμα θα έλεγα εγώ για να μπορούν να σε εμπιστευτούν
στις εκλογές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 8 Οκτωβρίου. Υπάρχει κάποιο μήνυμα το οποίο θα ήθελες να τους πεις για να εμπιστευτεί ο κόσμος, οι πολίτες της Πέλας, να εμπιστευτούν τη Ράνια την Αντωνίου? Θα ήθελα να τους πω καταρχήν, εκτός από το μήνυμα εμπιστοσύνη και το όνομα του συνδυασμού που είναι αλληλεγγύη, ότι αλληλεγγύη σημαίνει να προσφέρεις. Ότι είμαι ένα νέο άτομο που για πρώτη φορά θα ασχοληθώ με τα κοινά. Έχω ισχυρή θέληση που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Αλληλεγγύη σημαίνει εμπιστοσύνη, σημαίνει και δράση, όπως είπαμε και πριν. Και έχω όλη τη διάθεση και τη δράση να μπορέσω να προσφέρω στον τόπο μου. Η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται πολύ εύκολα. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με έργα, με πράξεις, με αυθεντικότητα και με συνέπεια. Αυτά ήθελα να τους πω και ας εμπιστευτούν νέα άτομα το ένστικτό τους και θα πετύχουμε πάρα πολλά μαζί. Ωραία. Ράνια, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο, να προσθέσεις κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Σίγουρα όσο θα ξεδιπλώνεται και το πρόγραμμα του συνδυασμού αλληλεγγύη του Απόστολου Τζικώστα, σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να ξανασυνομιλήσουμε. Εμείς τώρα θα θέλαμε σαν Πέλα Τηλεόραση και σαν μία εκπομπή, εδώ πέρα, σαν τις περιφερειακές εκλογές, αποφασίσαμε λίγο να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αποφασίσαμε λοιπόν να σου κάνουμε μια κούπα που θα πίνεις τον καφέ σου. Δεν ξέρω αν μπορούμε από μέσα να ζουμάρουμε, αν έχουμε τη δυνατότητα. Είναι μια κούπα λοιπόν με την οποία σου ευχόμαστε και σαν εκπομπή καλή επιτυχία στον αγώνα σου. Ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Ελπίζουμε να πίνεις τον καφέ σου, να μας θυμάσαι και ευχόμαστε καλή επιτυχία στον αγώνα σου, καλή εκλογή και να πίνεις την κούπα, τον καφέ, το πρωινό τον καφέ όταν θα ξεκινάς για την εργασία σου. Έτσι. Θα πίνω τον καφέ μου και θα ξεκινάω με δύναμη για να πετύχουμε όλα αυτά που έχουμε οραματιστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας εδώ σε μία ακόμα εκπομπή για τις περιφερειακές εκλογές του 2023. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με νέους καλεσμένους, με νέα άτομα τα οποία ασχολούνται με τις περιφερειακές εκλογές, με υποψηφίους, θα έλεγα εγώ, περιφερειακούς συμβούλους, καθώς βέβαια και όποιος άλλος υποψήφιος, υποψήφιος περιφερειάρχης θελήσει να έχει ένα βήμα, να μιλήσει και να αναφερθεί στην προοπτική για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλας. Σας ευχαριστούμε. Να έχετε μια καλή συνέχεια.